Νομίζω μέχρι 450 μέτρα βαράει όλο ίσια. Μετά το κάνει. Τι τσίτ είναι αυτό ρε, πλάκα μου κάνετε. Ναι, down. Όλο ίσια όμως, έτσι, στο κεφάλι του, στο κεφάλι του. Βάλε πάλι ρε. Το πήγα το contract. Το πήγαμε το contract. Κοίτα αυτά που έχουμε. Hey, θέλεις να αγοράσεις ένα παιχνίδι αλλά δεν το σηκώνει η τσέπη σου? Μην ανησυχείς, το Issa Gaming είναι εδώ για να σε σώσει. Εύκολο στη χρήση, ασφαλές και αξιόπιστο με πολύ καλές τιμές σε όλα τα παιχνίδια. Και φυσικά μιλάω από εμπειρία, αφού από εδώ παίρνουν τα παιχνίδια που παίζω στο κανάλι. Απλά ακολούθα το link στην περιγραφή κάτω από αυτό το βίντεο. Α ναι, κάνουμε και ad για να γίνουμε φίλοι. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα δείτε πάρα πολλούς παίκτες να χρησιμοποιούν τα δύο καινούργια όπλα στο παιχνίδι της 6ης σεζόν στο Call of Duty Warzone. Και όχι μόνο, και στο multiplayer του παιχνιδιού. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ένα καινούριο βίντεο Call of Duty Modern Warfare. Και καταρχάς συγγνώμη, δεν θα έχει facecam, γιατί προσπαθώ να ξεζουμίσω το κάθε frame, γιατί μου χρειάζονται τα frames και ήδη τα settings μου είναι low με medium, γιατί σε ένα παιχνίδι όπως το Warzone σου χρειάζονται πάρα πολύ τα frames. Οπότε όταν βάζω facecam μου παίρνει frames από εκεί και κολλάω κάπως στο παιχνίδι. Ίσως πρέπει να πάω για αναβάθμιση κάποια στιγμή στο μέλλον, κάποια, ξέρω εγώ, 30-80 ίσως, θα δούμε. Όπως βλέπετε εδώ πέρα τα frames. Οπότε, σεζόν 6 βγήκε με ευχάριστες και δυσάρεστες εκπλήξεις, θα μπορούσε να πει κανείς. Αυτή είναι η σεζόν 6, παιδιά. Τι level είμαι? Έχω φτάσει 45, προχωράω σιγά σιγά με την παρέα, παίζουμε. So, οι εκπλήξεις του παιχνιδιού αυτή τη φορά, και θα είμαι όσο πιο σύντομος μπορώ, είναι αυτό εδώ πέρα, το sniper, το καινούριο marksman, το SPR-208, και φυσικά στο level 31 νομίζω ξεκλειδώνει στο πασίγνωστο ASVAL, που νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, το είχαμε και στο Battlefield 3, μπορεί και 4, δεν θυμάμαι σε ποιο ακριβώς. Οπότε θα σας δείξω μια στιγμή εδώ πέρα, έχω φτιάξει σεζόν 6 όπλα, αυτό είναι το loadout μου και φαντάζομαι πως πολλοί παίζουν με αυτό το loadout αυτή τη στιγμή, γιατί αυτά τα δύο όπλα απλά ξεσκίζουν και θα σε εξηγήσω το λόγο και δεν θα κρατήσει για πολύ τουλάχιστον αυτό το ξέσκισμα αυτών των δύο όπλων, γιατί πιστέψτε με, είναι τελείως σπασμένα, είναι OP as fuck, είναι τελείως σπασμένα, είναι γελία αυτά τα όπλα. Είναι ίσως ένας τρόπος που μας έδωσαν να αμυνθούμε από τους cheaters. Και by the way, σε ένα post στο Twitter είπαν ότι έχουν επαναριστεί σύνολο από τότε που βγήκε το παιχνίδι 200.000 cheaters. Wow, απλά wow, μεγάλος αριθμός, μεγάλο νούμερο, τρομακτικά μεγάλο νούμερο θα έλεγα. Οπότε, Mr. Pro, hey Mr. Pro, μπήκες βλέπω, well, sorry bro, δεν θα παίξουμε. Οπότε, κάποιοι τρέχουν αυτό το loadout εδώ πέρα και σίγουρα κάποιοι άλλοι θα τρέχουν SPR-208 με primary weapon το Kylo. Kylo, yeah, ωραίο και το Kylo. Οπότε, σε αυτό το βίντεο, για αρχή τουλάχιστον, θα σας δείξω πώς τα έχω φτιάξει εγώ και μπορείτε να κάνετε copy-paste αυτά που βλέπετε εδώ πέρα. Το μόνο κακό, σε εισαγωγικά κακό φυσικά, με αυτό το όπλο, δεν τα έχω ξεκλειδώσει όλα. Το μόνο κακό αυτή τη στιγμή είναι το 30 round mags, ο 30 γεμιστήρας, που είναι αρκετά λίγες σφαίρες, πολύ λίγες σφαίρες για Warzone ειδικά, στο multiplayer θα τα πας μια χαρά. Τα υπόλοιπα τα βλέπετε εδώ πέρα, barrel, laser, αν θέλετε βάζετε laser, optic, ammunition, under barrel, δεν βάζω τίποτα άλλο. Εάν ξεκλειδώσω όμως αυτές τις σφαίρες, αυτές εδώ πέρα που είναι classified ακόμα, δεν έχω λιώσει ακόμα με αυτό το όπλο στο multiplayer, θα το ξεκλειδώσω κάποια στιγμή. Αν και δεν ψήνομαι, και θα καταλάβετε το λόγο γιατί, αν ξεκλειδώσει είναι ένας δεκάρης γεμιστήρας, 10 σφαίρες, και το όπλο σου γίνεται μονόβολο, το θέμα είναι ότι περνάει μέσα από τους τοίχους. Αυτές οι 10 σφαίρες, μόνο αυτός ο γεμιστήρας είναι σπασμένος και περνάει μέσα από τους τοίχους. Μπορεί να περάσει μέσα από 12 όροφη πολυκατοικία, εάν βαράς από πάνω μέχρι κάτω. Δηλαδή μπορεί να είσαι στη ταράτσα και να βαράς στο ισόγειο και πάλι να το πετύχεις χωρίς να το βλέπεις. Δεν είναι cheat, απλώς είναι σπασμένος αυτός ο γεμιστήρας. Γι' αυτό αν σας φάνε αυτή τη στιγμή πίσω από κάνα τοίχο με ασφάλ, να ξέρετε ότι, yeah. Φταίει λίγο
και ο παίκτης. Δεν θέλω να πω ότι δεν φταίει ο παίκτης και γι' αυτό το λόγο ακριβώς δεν ψήνουμε να το ξεκλειδώσω, γιατί θεωρώ ότι okay, είναι ένα λάθος των developers και θα το φτιάξουν όσο πιο σύντομα γίνεται φυσικά, αλλά γιατί να το εκμεταλλευτώ για να πάρω kills. Έτσι δεν είναι, γιατί να σπάσω τα νεύρα τα δικά σου σκοτώνοντας πίσω από τοίχο. Το δεύτερο όπλο, το secondary weapon, SPR 208, και είδατε στην αρχή του βίντεο γιατί είναι OP και broken, σπασμένο και αυτό το όπλο. Το έχω φτιάξει έτσι, οπότε μπορείτε και αυτά να τα αντιγράψετε. Barrel with barrel laser optic. Optic, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η διόπτρα. Solo Zero. Μπορείτε να βάλετε κάποια άλλη, όπως variable zoom scope. Σίγουρα όχι thermal, δεν μ' αρέσει καθόλου η thermal. Οπότε, και σε αυτό το όπλο, το SPR, οι δύο τελευταίοι γεμιστήρες, νομίζω εκτός από το πρώτο, οι δύο τελευταίοι γεμιστήρες είναι σπασμένοι και αυτοί, οπότε βαράνε σαν laser. Και αυτό που είδατε στην αρχή του βίντεο δεν είχε ούτε bullet drop και ήμασταν περίπου στα 400 μέτρα φαντάζομαι. Δεν είχε καθόλου bullet drop, δηλαδή η σφαίρα δεν έχασε καθόλου ύψος, ήταν σαν laser. Και φυσικά αν ο στόχος τρέχει, αν ο αντίπαλός σου τρέχει, βάζεις λίγο πιο μπροστά στο ύψος ακριβώς του κεφαλιού του, απλά λίγο πιο μπροστά το στόχο σου, και μόλις το κεφάλι του εμφανιστεί στο στόχο σου, πατάς κλικ και αυτός πέφτει. Ναι, αυτό δεν θα έπρεπε να γίνεται. Το σωστό θα ήταν να στοχεύεις λίγο πιο ψηλά σε τέτοιες αποστάσεις και φυσικά λίγο πιο μπροστά εάν τρέχει. Οπότε αυτά, κυρίες και κύριοι, τα δύο όπλα είναι σπασμένα εντελώς αυτή τη στιγμή. Το SPR και το ASVAL. Ελπίζω πάρα πολύ σύντομα να το διορθώσουν, γιατί όσο και αν ενδιαφέρον ακούγεται και όσο και αν ενδιαφέρον φαίνεται, δεν είναι. Δεν είναι καθόλου. Δεν ξέρω ποιος ακριβώς θα μπορούσε να είναι ο λόγος για να φτιάξουν κάτι τόσο σπασμένο, ή ποιος θα ήταν ο λόγος για να φτιάξουν τα δύο όπλα στην έκτη σεζόν, σε μια καινούργια σεζόν. Ένα τόσο τραγικό λάθος. Έτσι. Ένα τόσο τραγικό λάθος. Και βλέπετε εδώ πέρα το καινούργιο operator, τη φάρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η φάρα. Νομίζω είναι η αγαπημένη μου operator. Εδώ πέρα οι διάφορες εκδοχές της. Well, με αυτά που φοράει τουλάχιστον αυτή τη στιγμή είναι σαν τη μήκα μες στο γάλα. Δεν νομίζω να τη χρησιμοποιήσω για πολύ καιρό, απλά μ' άρεσε έτσι πως είναι. Και μ' άρεσε φυσικά ο Edward, ο φίλος μας. Το πιο ωραίο όνομα για νυχτερίδα για κάποιο λόγο, ο Edward, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Τον αποκεφαλίζει κάτι τέτοιο, του βγάζει το κεφάλι. Σκάει βασικά, αν το προσέξετε, στο τέλος του animation, απλά σκάει το κεφάλι. Anyway guys, αυτά είχα να πω εγώ και θα σας αφήσω αυτή τη στιγμή να παρακολουθήσετε το υπόλοιπο του βίντεο, όπου είχαμε ένα πολύ ενδιαφέρον match και για πρώτη φορά είχαμε ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον, θα μπορούσε να πει κανείς, δεν ξέρω πώς θα το ονομάσω ειλικρινά, είχαμε ένα πολύ ενδιαφέρον τέλος για πρώτη φορά στα Warzone βιντεάκια, ματσάκια μας. Ελπίζω να σας αρέσει. Μην ξεχνάτε, υποστηρίξαμε ένα like στο τέλος του βίντεο, ένα dislike αν δεν σας άρεσε, φυσικά δεν κρατάω κακία. Και αν σας αρέσει αυτό που βλέπεις, κάνεις μια εγγραφή στο κανάλι για να μην χάσεις το επόμενο επεισόδιο, για να βγάζω περισσότερα, και τσεκάρεις και το καμπανάκι για να σου έρθει η ειδοποίηση. Οκ, okay. Αυτά. Τα λέμε στο επόμενο. Έχουν πέσει δίπλα μας πολλά άτομα. Σκότωσε τους. Καλή ιδέα, ε. Είμαι... κατά τη στιγμή. Είμαι νουμπάς. Πώς σκοτώνονται. Πάμε σκηνές από πίσω. Ναι, το θέλω αυτό το P90. Τι το θες στη Σιρακή. Σου πήρε μια καραμπίνα, μα θες. Ένα λόγο την καραμπίνα. Down ένας. Μαζί του και λέω. Down ένας, εδώ. Πάμε στις πιέσεις πάνω. Ναι, εκεί πάνε. Eliminated το ένας. Well done, my friend. Πάω να πάρω τα πραγματάκια του. Very good, my friend. Thank you, hello, my friend. Hello, my friend. Ο sniper στο, από τα βράχια. Ναι, ναι. Στον πύργο. Ναι, ναι, δύο άτομα. Από πίσω τους. Πήδηξε ο ένας, πήδηξε ο ένας. Ναι, εδώ κάτω είναι. Πάω για το sniper. Ο sniperάς έρχεται. Πάνω. Down. Ωραία. Είναι κι άλλοι.
Σποτάρετε άμα βλέπετε κάποιον. Ακόμα down αυτός, τον αφήνω. Μέχρι να έρθείτε. Να τα έχουμε κλάστερ. Από πού? Από μίλια μας λέμε. Α, οκ. Wow, με πέτυχε! Be careful, εδώ δε. Γεια σου, έρχεται, έρχεται. Στον answer. Ναι, με σάπησε. Είναι low. Ναι, και μια σφαίρα δεν φίλε, εντάξει. Κάθε φορά και μια σφαίρα. Down εκείνος. Down αυτός, down. Good lager. Του σπάσα σπίδα. Down, σκότωσες. Όχι, ένας έμεινε. Σνάιπερ, σνάιπερ δεξιά, σνάιπερ δεξιά. Τον είδες στο χάρτη. Very good, very good. Έλα ρε. Down 2. Κι άλλος, άλλος, πίσω. Κάω από το ίδιο. Eliminated. Μπράβο, μπράβο. Τα σπίδες τέλω, δεν έχω τα μία. Έρχομαι. Μα λίγα σπίδες. Good job, boys. Να φεύγουμε. Έχουμε λεφτά. Δεν έχω. Ωραία, φίλε, χέσει καπάνω. Καλά, έχει κι άλλο κόσμο εδώ, ρε. Παίρνω drone λίγο, ρίχνω. Ναι, έριξε. Πάμε, φύγουμε. Ωραία, το drone. Δεν σπάσε, ρε μαλάκα. Οκ. Α, όχι, δεν έσπασε, δεν βγήκε καν. Δεν ξέρω, έτσι. Ναι, δεν έχουμε χρόνο, ρε. Ας τα drone. Μια στιγμή, ρε, να δω τι έχουμε μπροστά μας. Κανένα δεν βλέπω. Εσιά στο λόφο. Έχεις δίκιο. Για να τσέκαρω γιατί εκεί πάω. Κανένας. Εδώ που είμαι. Όχι. Πάμε, πάμε τότε. Έχουν φύγει όλοι. Μια squad νομίζω έφυγε με ελικόπτερο, ε. Λογικά. Πώς βγαίνει, ρε. Ξύτ. F, πατημένο. Σαν να πάρω το τρόφι και φεύγουμε. Μπορούμε να το σηκώσουμε. Έλα, αριστερά να το σηκώσουμε γρήγορα. Μπορούμε, αλλά δεν θέλουμε. Άλλο αυτό, φίλε μου. Τώρα για να πάρω το σου. Τώρα, γρήγορα. Πότε έρθει το κόκκινο. Ναι, ναι, πρώτα έρθει το κόκκινο. Σε 3 λεπτά που έρθει το κόκκινο. Δεν προλαβαίνει. Να πέσω και να πάρω πίσω, πόσο θα πάει και να φύγουμε πίσω. Καλά, μου κάνει ελεύθερη πτώση με τόσο πάχο. Θα παίζει γρήγορα. Τα μισά, ε. Τα μισά των μισών. Ασπίδες θέλω φίλε μου. Έλα θα πάρουμε και ασπίδες. Ένα σπίδες με ένα ψάχτο και εγώ ρε ζω. Τώρα βρε αγόρι. Πάμε με το πιστολάκι θα είμαι μετά. Και. Ποια διαφορά όντως. Δεν έχω λεφτά φίλε μου. Είμαι και καλός παίκτης, είσαι με πιστολάκι. Αγοράζω ασπίδες εδώ. Ναι, ναι, θα χρειάζεται και εγώ. Θα πάρουμε κουτί. Φτάνουμε. Δεν φτάνουνε, αφήνω λεφτά εδώ. Έλα, πάρε. Πάρε κουτί. Δεν φτάνουνε, α, όχι, armor box, δεν φτάνουνε. Σκατούλες, έχω 4-200, φτάνουνε. Ναι. Loadout θα είχαμε πάρει ρε παιδιά. Δεν φτάνουνε, 6 χιλιάρια κάνει ρε το armor box, θα μας τρελάνει. Για armor box έχουμε, αλλά μη φύγουν όλα τα λεφτά. Ηρακλή, πού είσαι. Βρήκες τίποτα. 2004, 6,5. Ελά και εδώ άρμα πως, λέει. Καράκι. Πάμε, γιατί είναι πίσω μας. Σφαίρα, κανένα άρμα. Τι σφαίρες εσύ. Και για και SMG. SMG μπορεί να δώσω. Όχι, AR μπορεί να δώσω. Σε κάτω όπλο έχω, ρε. Μια σπίτα πετάχνω όλα. Έλα. Αφήνω και εγώ μία εδώ, δίπλα. Armor, over here. Got the armor, eh?
Πάμε δεξιά του σπιτιού. Λες, έχει τίποτα. Τι πως δεν είχε εδώ μέσα. Πέρα, πέρα. Όλους το σπίτι το μισό είναι μέσα, ρε. Οκ. Okay. Καλό θα είναι να το πάρουμε. Ούτε κοντά μας πυροβολήσουμε. Κοίτα, αν δεν έχει ελικόπτερο επάνω αυτό το σπίτι, δεν νομίζω να έχει κόσμο. Έφυγε μαζί το πυροβολή. Γρήγορα, γρήγορα. Κάνουμε ένα ντους σπίτι. Κοντά του κάτω, φύπα εγώ. Όχι. Πάμε μαζί ρε, περίμενε ρε. Δεν έχει τίποτα αυτό. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Armor box. Ωραίος. Κοίτα, πεθάνουμε τώρα. Ράψε αυτό εδώ. Εσείς δείχατε. Ναι, ναι. Σφαίρες εδώ, ρε. Και για AR και για τέτοια. Σνάιπερ. Παιδιά, να πάρουμε τα όπλα μας. Αφήστε τα άλλα. Τι, πάμε στο loadout εκεί. Ναι. Και δεν πάμε. Τώρα που προλαβαίνουμε. Βλέπω εδώ. Έφυγα. Και από κάτω μου άψαχτο. Τέλος πάντων. Τι έχουμε να αγοράσουμε. Το λουφάκι αριστερά από πάνω. Δεν βρήκα ένα self-revive. Μόνο ένα είναι, ξέρει. Τι άλλο self-revive εδώ, ρε. Self-revive, self-revive. Ου, αι, α, όχι, πάνε, πάνε. Έχουμε μια, λεπτά. Έχουμε μια σπίδα. Παβαίνουμε μπίλι. Αργοί είμαστε, ρε. Έχω βάλει τη μουσική ρε, παλιά δεν την είχα. Και σε βάζει λίγο έτσι στο mood. Στο Warzone. Να, δεν ακούσει τίποτα. Όχι ρε, δεν παίζει συνέχεια. Κάτι συγκεκριμένο. Precision Airstrike, nice. Στο μενού ωραία μουσικούλα. Στο μενού δεν... Έτσι. Την έχεις μάθει, ε. Ναι. Δεν θέλω, πολύ σπαστική και αυτή η μουσική. Στάνε εδώ πέρα, όποιος θέλει. Την άλλαξαν ρε ζω, βάλα καινούργια τώρα. Όποιος δεν έχει heartbeat, ας παίρνει stun, βοηθάει πάρα πολύ ρε, και το flash. Πάνε να σου ορμίξουν ή ορμάσεις εσύ. Δεν ξέρω, δεν μ' άρεσε και πολύ η μουσική ρε. Από το παλιό όμως που ήταν έσχος. Led Zeppelin μόνο. Κάνε ροκάκι έτσι άμα βάζανε ρε. Ναι, είναι λίγο πιο σαν τάκτικα. Χάρτης καθαρό. Οπό, πόσο γρήγορα σου έχει δεθεί στον χώρο. Κι άλλα λεφτά. Όλα λεφτά. Οκ, θέλουμε μαγαζί ρε, όπως οπότε. Self revive, blasters. Πρέπει να περάσουμε απέναντι στον Λάμπερ, έτσι. Να πέρ. Να πάμε τέρμα αριστερά, να πάμε. Να πάμε από τώρα. Να πάμε από τώρα. Ναι, γι' αυτό λέω, μην περιμένουμε να φασίνει. Γιατί δεν πρέπει να περάσουμε απέναντι, παιδιά. Γιατί θα κλείσει απέναντι. Πολύ σίγουροι ακούγεται. Τι τσετρίδι θα ανοιχτώ. Α, του Ηρακλή. Μου το δάνεισε μια φορά. Κορώνα κάπου. Θέλει και ένα airstrike. Έχει το βολικό τάκι κορώνα, μα το ελικόπτερο είναι. Ελικόπτερο είναι. Ας τα κατέβει ρε. Τι να κατέβει, άμα δεν το κατεβάσω εγώ, πώς δεν κατέβει. Τι να κατεβάσεις εσύ. Έχει κάτι. Πέρα το κατευθείαν. Το UAV. Ναι, εννοείται. UAV overhead. Πώς γίνεται όλοι να έχουν κόσμο κάθε φορά. Μπορεί να μην υπάρχει άτομα εκεί πέρα. Μπορούμε να περάσουμε αριστερά άμα θέλετε. Άμα δεν θέλετε, καθόμαστε εδώ. Μην περάσουμε που πετάς στην παιδιά. Armor box εδώ, ρε. Nice. Και δεν το πετάς, έχω μία μόνο. Δεν έχετε. Μας θα γεμάτη, ρε. Φέρε κανένα δυο. Τι ζω που είσαι. Δεν είσαι γεμάτος, πέρα το τότε.
Καμιά κάρτα δεν βρήκαμε, κόκκινη κάρτα, κάτι. Γιατί ξέρεις που είναι. Τα Vault, ναι. Μα λέγεις, έχω 12.000, αμαρτία να μην πάρουμε κάτι. Πάμε μαγαζί. Πάμε στον περίπα. Έχω τα πάντα, έλεγες, θα πάρω μάσκα οπωσδήποτε. Αυτό 500 μέτρα τι είναι, supply crate. Α, το ρίξανε. Αυτό που πυροβόλας. Ρωσακή, πορτοκαλί, να πάμε. Ναι, και το ρίξανε, έχει και καπνό. Κοίτα λίγο πίσω μας. Πάμε, πάμε πέντε μπι. Πάμε, εσύ να πηγαίνεις πίσω μας. Πάμε. Πού πάμε, supply crate. Στο supply crate το ρίξανε, οπότε θα έχει κόσμο. Το πήρανε, ε. Δεν φαίνεται πια. Να, στην κεραία, από κάτω είναι. Ναι, 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 το βλέπω. Φεύγει λίγο μακριά. Από πίσω μας γιατί δεν ήρθηκαν, πάμε. Περίεργο. Έτσι φορά. Πάμε πίσω από αυτόν. Κοίτα, σίγουρα πρέπει να περάσουμε απέναντι. Έπρεπε ήδη να είχαμε περάσει. Αυτά τα ελικόπτερα τι κάνουν. Τα κατεβάζεις, τα σαπίζεις. Θέλει πολύ σφαίρα όμως. Ναι. Και σου δίνει supply, ρε, πραγματάκια. Α. Το καλύτερο είναι να μπει σε μπάνκερ, άμα βρείτε καμία κόκκινη κάρτα. Get to the chopper. Πεθαμένος εδώ. Τι? Πεθαμένος εδώ. Κόσμος εκεί πάνω. Hostile sighted. Κοντά μας, ή εσύ έριξες. Εγώ έριξα, βρε. Δίπλα σου ήμουν, ρε. Δεν ήμουν. Δεν ήσουν, ε. Κάτι γελάει εδώ. Ναι, έχει ένα μωρό εδώ πέρα. Είναι ή κάποιο ίσα ρε και θα ανοίξει μετά. Θα ανοίξει κανένα μπάνκερ. Πολύ στοιχειωμένο είναι εμπίδιο, δεν ξέρεις, ε. Κανένα μπάνκερ, τίποτα ζόμπι θα βγουν. Ηρακλή, έλα εδώ πέρα. Κάτι ζόμπι λογικά θα βγουν. Ηρακλή, έλα να ακούσεις. Έλα. Το ακούω. Α, το ακούς. Εδώ. Α, μπορεί με τον Black Ops τα ζόμπι. Τι ζόμπι ρε, μωρό είναι ρε. Τι. Μωρό ακούγεται. Μπορεί να είναι ζόμπι μωρά. Τα ζόμπι μωρά δεν είναι πιο τρομακτικά από τα κανονικά ζόμπι. Δηλαδή μπορούν να συσκέψουν. Όχι, όχι να μπουσουλάνε, είναι μωράκι να μπουσουλάνε σαν ζόμπι. Ποτένσε. Και να σε κοιτάνε με τα... με τα μικρά δοντάκια. Αλλά όχι, δεν έχουν δοντάκια. Με τα ούλα. Τα ζόμπι έχουν. Τα ζόμπι έχουν. Τι είναι αυτή που ήταν απέναντι που σε ρίχνες. Ου, τώρα. Δεν έχω ιδέα. Απλά θα μας περιμένουμε τώρα. Κάπου στο λοφάκι θα είναι. Να τους, εδώ, μπλε. Μόνος του. Σκόλω αυτό. Σίγουρα μην είναι άτομο, ρε, μόνο. Down, δεν είναι μόνος του, ήτανε down. Τα εξτεργύρω ή πίσω του. Πάει την ασπίτα με μία σφαίρα αυτά τα sniper. Ναι. Άρα μια... θέλει δύο. Και με το κανονικό το sniper. Κοντά έπεσε αυτό το crate, ε. Ας το crate, πρέπει να περάσουμε απέναντι. Όχι, ενώ έπεσε πίσω μας. Καλύπτεται, καλύπτεται ή πάω μόνος σου. Πάνω σου. Άντε, θα περάσουμε απέναντι. Μισό κοιτάζω λίγο απέναντι. Πού είναι οι άλλοι φίλοι του. Αυτό κοιτάζω. Να τους πάνω. Λέ, εδώ, κάτσε. Ωραία, άμα να πρέπει να ρίξεις. Down. Εκείνο, για εκείνο κι άλλος. Τους πάσα σπίδα. Down, δύο. Έχουν ένα strike. Ρίξε, έχουν self revive. Ρίξε, σε σκόνο. Down ένας. Σκατά εκείνο. Πήρες ένα kill. Ένας πρέπει να έμεινε, παιδιά. Α, ναι, το ένα το kill το πήραμε. Ένας πρέπει να έμεινε, πρέπει να ορμήξουμε όμως, ε. Δίπλα μου. Πίσω. Down. Από το 30. Down. Πίσω. Όχι ρε, αυτός. Μπροστά ήταν αυτό ρε παιδιά, μπροστά. Από μπροστά σου παρούσε. Όχι, από 27 μου ρίξε. Από 27 μου ρίξε. Παιδιά, χελ. Ναι, έχουμε. Εντάξει. Τον έφαγες. Εδώ στο βράχο τον έφαγες. Τον έφαγα ρε. Οκ.
Munition box, θέλει κανένας. Armor box εδώ, έχω σάτσελ εγώ. Armor box. Κάτσε να πάρω το munition box τότε. Δεν μπορώ να το πάρω. Το πήρα. Θα χάσει από κόκκινο, φύγετε. Πού, γαμώ το. Στην γρήγορη μεριά είμαστε ρε. Γρήγορη. Τσέκα, πως έτσι κάνουμε. Όχι, πρόσφυγε. Το θέμα είναι που μπαίνουμε. Να πάρουμε αυτό. Λεβί έχουμε. Όχι. Έχω... Τι είναι αυτό. Δεν μπαίνει, δεν μπαίνει. Πού πάμε παιδιά, παιδιά. Με τα ποδιά. Αναγκαστικά, θέλω εγώ. Για ματιά δεξιά ρίχνει το που και που. Αυτό κοιτάω. Ο δίπλα μας έχει πέσει τέτοιο. Ναι, 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 ναι. Κοίτα, πού. Δεξιά με, δεξιά, δεξιά. Τους έχουμε. Άσε, δε. Δε. Τι πας αυτό ήταν. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχω σταμάτη, δεν έχω. Πώς πας ασπίρα. Δεν έχω άλλο. Down κιόλας. Ωραίος. Τέλος όλοι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Team wipe. Nice. Θα πάμε. Πήγαμε. Τζάμπα το ρίξα. Αν το σνάιπερ αυτό, overpower. Και άλλη λέξη, όχι καλό. Φοβάμαι κι άλλο από δεξιά. Ίσως να κοιτάμε λίγο κι άλλο δεξιά. Ίσως να μείνουμε βασικά δεξιά. Και να μην μπούμε στη σπίτια. Να γεύει κάτι έχουμε. Όχι, όχι. Οκ, πες να το παίξουμε. What? Όχι ρε. Όχι. Όχι ρε, Call of Duty. Όχι έτσι. Θα μου κάνει πλάκα. Uninstall, άντε για, θα πάω μπάτσο φίλος. Δεν θέλω να το κάνω, όλους ρε φίλε, όλους. Πλάκα μου κάνει τώρα. GG, boys, GG. Για φάκι, δεν ξέρω.